Τους παραγωγούς, Κατερίνα. Καθοδόν για το Διεθνές Φεστιβάλ Πατάτας, ο Υπουργός Εμιλία, κυρίες και κύριοι, στάθμευσε στο σημείο που ήταν παρατεταγμένη η πατατοπαραγωγή με τα τρακτέρ τους, άκουσε τα αιτήματά τους και αφού συνέστησε υπομονή, είπε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν και θα συναντηθούν στο Υπουργείο Γεωργίας, θα τεθούν όλα επιτάπητος. Θετικός, ωστόσο, φαίνεται να εμφανίζεται στο αίτημα για να παραμείνει η επιδότηση των 130 ευρώ αναδεκάριο. Ωστόσο, παρόλο που απάντησε ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα θέμα τόσο σημαντικό έτσι αυθαίρετα, ενώ στον δρόμο της διαμαρτυρίας, και θα πρέπει να περιμένει αφότου διαβουλευτεί με τις ειδικές επιτροπές των πατατοπαραγωγών. Τον υποδέχθηκαν, ωστόσο, δίνοντάς του έναν δώρο, μία πατάτα σε σχήμα καρδιάς. Τώρα, όσον αφορά το μεγαλύτερο τηγάνισμα πατάτας εδώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Πατάτας, στόχος είναι τα 700 κιλά πατάτες, καταρρύπτοντας κάθε ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 659 που είχαν τηγανιστεί στην Ινδία. Αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε μια μισή περίπου ώρα. Άρχισε στις 6:30 το απόγευμα. Ωστόσο, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και ακατόρθωτο να επιτευχθεί ο στόχος. Ωστόσο, καταβάλουν κάθε προσπάθεια. Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί και μέσα σε αυτούς είναι ότι δεν μπορούν να βάλουν δεύτερη τηγανιά. Πρέπει να γίνουν όλα σε συγκεκριμένο χρόνο και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εδώ επιθεωρήτρια του βιβλίου Ρεκόρ Γκίνες, η οποία παρακολουθεί την διαδικασία μαζί τους και εκατοντάδες κόσμου. Εμείς με τη σειρά μας, Εμιλία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ολόκληρη την κοινότητα και ευχόμενη να γράψει ιστορία. Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Περνάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Άνω κάτω έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία για αποδράσεις δύο